Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο του επετειακού του προγράμματος για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ ταυτόχρονα ξεκινά τις τακτικές του θερινές εκδηλώσεις που κρύβουν πολλές εκπλήξεις και όμορφες επιστροφές. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, η πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου και αντιδήμαρχος πολιτισμού κάλεσε το κοινό να παρακολουθήσει την παράσταση 6+1 διαδρομές προς την ελευθερία που θα γίνει τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας. Την παράσταση διοργανώνει η Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού του Πνευματικού Κέντρου. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα ξεκινά ένας αγαπημένος θεσμός, το θερινό σινεμά. Φέτος θα προβάλλονται κινηματογραφικές ταινίες σε δύο ξεχωριστούς πολιτιστικούς χώρους με δύο ταυτόχρονα διαφορετικές θεματικές που θα μπορούν να έχουν οι θεατές. Κάθε Δευτέρα, στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής θα παρουσιάζονται ταινίες σε συνεργασία με μορφωτικά ιδρύματα και πρεσβείες. Ενώ κάθε Πέμπτη, στον αύριο χώρο του Αρχοντικού Πρισινέλα, σε συνεργασία με το ΔΙΠΕΘΕ, θα προβάλλονται κλασικές ταινίες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία της 7ης τέχνης. Αυτή τη Δευτέρα, επίσης, στις 9:30 το βράδυ, στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο Πολιτισμού, παρουσιάζεται η εξαιρετική animation ταινία Φρίτζι. Τέλος, το απόγευμα της Δευτέρας, στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, ξεκινά το πρώτο παιδικό φεστιβάλ του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 4 Ιουλίου. Στο πλαίσιο του εορτασμού λοιπόν των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, η Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών παρουσιάζει την παράσταση 6+1 διαδρομές προς την ελευθερία. Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας. Τη χορογραφία έχουν επιμεληθεί η Έλενα Ανδρεάδη, Τζίνα Βίκα, Ελεονόρα Ηλία, Λάουρα Τσιάτη και Κατερίνα Ντίβα. Ερμηνεύουν η Ιωάννα Κολογιώργου, η Τζίνα Χρύση, η Δήμητρα Αντωνιάδη, η Ελένη Ασπρή, η Τζίνα Βίκα, η Ελεονόρα Ηλία και η Κατερίνα Ντίβα. Ενώ τη μουσική συνέθεσε ο Δημήτρης Καραγεώργος. Αυτή τη Δευτέρα ξεκινά και ένας από τους πιο αγαπημένους θεσμούς της πόλης, το θερινό σινεμά. Φέτος θα προβάλλονται κινηματογραφικές ταινίες σε δύο διαφορετικούς χώρους. Ανθίζουμε λοιπόν το θερινό σινεμά. Με δύο ταυτόχρονα αλλά διαφορετικής θεματικής προγράμματα. Κάθε Δευτέρα στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής θα παρουσιάζονται ταινίες σε συνεργασία με μορφωτικά ιδρύματα και πρεσβείες ξένων χωρών, ενώ κάθε Πέμπτη στον αύλιο χώρο του Αρχοντικού Πυρσινέλα σε συνεργασία με το ΔΙΠΕΘΕ Ιωαννίνων θα προβάλλονται κλασικές ταινίες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην ιστορία της 7ης τέχνης. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 28 Ιουνίου στις 9:30 το βράδυ στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής με μια συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο Πολιτισμού και την εξαιρετική animation ταινία «Φρίτζι, μια επαναστατική ιστορία». Μια ταινία για λίγο μεγαλύτερα παιδιά από 12 ετών και άνω, αλλά και για ενηλίκους που αναφέρεται στη πτώση του τείχους του Βερολίνου ιδωμένο μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού, 12χρονου παιδιού. Παράλληλα, λίγο νωρίτερα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, ξεκινά το πρώτο παιδικό φεστιβάλ του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 4 Ιουλίου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την σημαντική νέα πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε. Ονομάζεται Μπακακάκι Φεστιβάλ. Είναι μια γιορτή για τα παιδιά της πόλης, ηλικίας από 5 έως 12 ετών, που διοργανώνουν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τα ΚΔΑΠ του Πνευματικού Κέντρου. Το Μπακακάκι Φεστιβάλ, όπως ονομάστηκε, είναι ένα πολύ πρωτότυπο φεστιβάλ για το οποίο μίλησε η Διευθύντρια των ΚΔΑΠ, Ωρέλια Στίκα. Τα ημέρες 7 τέχνες και αυτό καθόρισε και τη διάρκεια του φεστιβάλ που ξεκινά τη Δευτέρα 28 Ιουνίου και τελειώνει την Κυριακή 4 Ιουλίου, κάθε μέρα αφιερωμένη σε μία από τις λεγόμενες καλές τέχνες, αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, θέατρο, μουσική, λογοτεχνία και κινηματογράφος. Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο με εργαστήρια βιωματικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 με 12 ετών. Η συμμετοχή στα εργαστήρια αυτά
γίνεται με δήλωση συμμετοχής και στη συνέχεια μετά, αυτό γίνεται μέσα στο 2 6 με 8 και στις 8 υπάρχει παρουσίαση της δουλειάς που προέκυψε κάθε φορά από τα εργαστήρια των παιδιών. Υπάρχουν επίσης, υπάρχει μία μέρα που θα προβληθεί ταινία κινηματογράφος για παιδιά την Κυριακή το βράδυ με την ταινία «Ο μικρός πρίγκιπας». Υπάρχει την Παρασκευή το βράδυ μια παράσταση κουκλοθεάτρου, στην οποία έχει γραφτεί ένα πρωτότυπο έργο με θέμα τη λίμνη και θα συμπράξουν πάνω στη σκηνή και μουσική. Και υπάρχουν πάρα πολλές πρωτότυπες ιδέες.